26 ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, τις περισσότερες από κάθε άλλη ελληνική επαρχιακή ομάδα. Μερικές ιστορικές προκρίσεις. Πορεία 2 συνεχόμενες χρονιές στους ομίλους του UEFA Europa League. Κάποια πολύ μεγάλα μάτς που θα μείνουν στην ιστορία, όχι μόνο του Αστέρα Τρίπολης, αλλά και του ελληνικού ποδοσφαίρου. Όπως αυτά με την Tottenham, στην οποία ο Αστέρας Τρίπολης έβαλε γκολ και μάλιστα στον τερματοφύλακα Harry Kane. Είμαστε στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, στην Τρίπολη, και έχουμε έρθει για να θυμηθούμε αυτούς που έγραψαν την ιστορία του Αστέρα Τρίπολης. Να θυμηθούμε τις μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές του, αλλά και να δούμε τι πιθανότητες έχουμε να ξαναζήσουμε τέτοιου είδους βραδιές. Κύριε Μπορομπίνο, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Είναι λίγοι, νομίζω, αυτοί που θυμούνται, που το έχουν διαπιστώσει, που το έχουν συνειδητοποιήσει ότι ο Αστέρας Τρίπολης είναι η ομάδα με τα περισσότερα ευρωπαϊκά μάτσα από οποιαδήποτε άλλη επαρχιακή ελληνική ομάδα. Πολύ σωστά. Κοιτάξτε, κύριε Τσοχό, είναι γεγονός ότι εμείς, επειδή δεν έχουμε πολύ λαό, για να μην το κρύβουμε, κατ' επέκταση δεν έχουμε και την ανάλογη προβολή. Δεν έχει μάθει ο κόσμος πραγματικά ότι εδώ στην Τρίπολη γίνεται μια πολύ καλή δουλειά όσον αφορά το ποδοσφαιρικό τμήμα του Αστέρα Τρίπολης. Δηλαδή εδώ υπάρχει ένα υγιές σωματείο χάρη των ιδιοκτητών του κ. Μπάκη και του κ. Καϊμενάκη που έχουν δημιουργήσει αυτό το μικρό εντός εισαγωγικών θαύμα ποδοσφαιρικό με ένα ιδιόκτητο γήπεδο, με καλές αθλητικές εγκαταστάσεις και με μια ομάδα η οποία είναι μόλις 13 συνεχόμενα χρόνια βέβαια στη Super League. Κάτι το οποίο δεν έχει καμία άλλη ομάδα της Πελοποννήσου. Και πραγματικά αυτό το οποίο γίνεται εδώ δεν έχει την ανάλογη προβολή. Τι ήταν αυτό που σε μια χρονιά που ο Αστέρας έπαιζε Ευρώπη κάθε Πέμπτη έχοντας προκριθεί στους ομίλους, κατάφερε στο τέλος της σεζόν να ξαναπάρει ευρωπαϊκή πρόκριση, άρα να μας δείξει ότι και βάθος είχε και μπορούσε να αντέξει 2 και 3 καρπούς για κάτω από την ίδια μας σκάλη που πολλές φορές είναι αυτό που επικαλούμαστε ως πρόβλημα στο ελληνικό ποδόσφαιρο και που στο τέλος της χρονιάς ξανακέρδισε ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ο Αστέρας, κύριε Τσόχο, έχει μία βασική αρχή. Είναι ένα κλαμπ το οποίο δουλεύει πραγματικά ως οικογένεια. Έτσι λοιπόν υπάρχει κόσμος ο οποίος ασχολείται σε κάθε, θα λέγαμε, εξειδικευμένη θέση και μέσα από την δική του συμβολή της ομάδος να μπορέσει η ομάδα να αποδώσει και να βγάζει στο χορτάρι αυτό το οποίο πραγματικά εσείς λέτε τώρα ότι ήταν κάτι που είχε βάθος. Βάθος εδώ έχει η ομάδα ολόκληρη, υπάρχει ένας ολόκληρος αθλητικός οργανισμός ο οποίος είναι πίσω από την ομάδα, αυτός ο οργανισμός υποστηρίζει την ομάδα, οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έρχονται εδώ θα έχετε διαπιστώσει από τις συνεντεύξεις που δίνουν κατά καιρούς ότι δεν υπάρχει έστω ένας, και το τονίζω αυτό έστω ένας, ο οποίος να έπει την παραμικρή λέξη εναντίον της ομάδος ή να αφήσει έστω το οποιοδήποτε υπονοούμενο για το πώς λειτουργεί αυτός ο σύλλογος. Έτσι λοιπόν αυτές τις χρονιές τα πράγματα έκαθισαν λίγο καλύτερα, υπήρχε μια εμπειρία από την προηγούμενη χρονιά, το εκμεταλλευτήκαμε την επόμενη. Νομίζω όμως ότι ο Αστέρας έχει δείξει αρκετές φορές, γιατί δεν είναι μόνο η χρονιά των ομίλων, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Mm-hmm. Έχει βγει άλλες 4 χρονιές στην Ευρώπη που δεν κατόρθωσε, όπως και την περσινή χρονιά που είχαμε την ατυχία και στα 2 παιχνίδια να παίξουμε με 10 παίκτες με την Χιμπένια και παρόλα τα αυτά μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο διεκδικήσαμε την πρόκρισή μας. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια ομάδα η οποία προσπαθεί και την επαρχία να εκπροσωπεί και το ελληνικό ποδόσφαιρο όταν ενίοτε αγωνίζεται στην Ευρώπη. Φέτος. Φέτος πιστεύουμε και τη στιγμή που κάνουμε αυτή τη συνέντευξη τα πράγματα είναι σε κομβικό σημείο, δηλαδή σε μια φάση που υπό προϋποθέσεις ο Αστέρας μπορεί να κάνει την υπέρβαση και να βρεθεί στα play-off και λέω υπέρβαση στη λογική ότι μέχρι πριν λίγες μόλις εβδομάδες η ομάδα κοίταζε προς τα κάτω και κοίταζε να δει πώς θα εξασφαλίσει και την χρονιά την επόμενη στη Λίγκα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλα αυτά τελείωσαν, εν πάση όμως περιπτώσει πιστεύω ότι τώρα εάν και εφόσον δείξει μια σοβαρότητα στα τελευταία παιχνίδια, είναι πολύ πιθανό να συμμετέχουμε στα play-off και όχι στα play-out.
Είμαι εδώ με μια εκλεκτή παρέα Αργεντίνων. Τρεις. Χερόνιμο, χερό, ε. Χερό. Ματίας, μάτι, ε. Μάτι. Σωστά. Και εσύ, Χουάν. Το καθαρίσουμε εκεί. Ή κοντός. Ή κοντός, ε. Νάνο. Δίπλα από αυτούς. Οκ, γι' αυτό κάνεις δίπλα σου. Ναι, μακριά. Δεν τους έχω δίπλα πάντα. Αυτόν τον έχω μακριά. Μια μέρα που τον μπορεί να τους έχω μακριά. Από σένα, εντάξει, εκεί είμαστε. Οκ, είμαστε. Εντάξει. Χερόνιμο Μπαράλες, λοιπόν. Ματίας Ιγκλέσιας και Χουάν Μουνάφο. Τρία δικά μας παιδιά, γιατί είστε τόσα χρόνια εδώ. Τα πιο πολλά είσαι εσύ, ε. Ναι, το 2007. Μετά εσύ. Από 9. 9, 10, πας για 11. Και ακόμα πιο μετά ο κύριος. Τρεις Αργεντίνοι που είστε, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, είστε λίγο σημαίες του Αστέρα Τρίπολης. Είστε ταυτισμένοι. Έχετε παίξει όλοι και σε άλλες ομάδες. Εσύ έφυγες και από την Ελλάδα και ξαναγύρισες. Αλλά ο Αστέρας είναι σημείο αναφοράς, νομίζω, για όλους. Ναι, σίγουρα. Αυτό μπορεί να το δώσει και τα χρόνια και τα παιχνίδια. Και εντάξει, πετύχαμε καλούς στόχους με την ομάδα και αυτό σε κάνει να είσαι σημαντικό για την ομάδα και η ομάδα να είναι σημαντικό για μας. Το που έχει πολλά χρόνια και συνεχόμενα είναι το Μάτι, που έχει κρατήσει την ομάδα ψηλά πολλά χρόνια και εντάξει, το ακολουθάμε εμείς από πίσω. Γεια λέγε λοιπόν. Τα παιδιά φύγανε, καταλάβανε ότι δεν μπορούν χωρίς εμένα. Το λάθος. Το λάθος. Και λένε, να προλαβαίνουμε τον Ηλίσια ακόμα που είναι εκεί. Και γυρίσανε. Όχι, αλήθεια είναι, όπως είπε ο Χουάν, έχουμε δέσει με την ομάδα, μεταξύ μας. Έχουμε βρει μια καλή οικογένεια εδώ. Και είμαστε, μας αγαπάνε, τους αγαπάμε και νιώθουμε πραγματικά πολύ καλά. Και πιστεύω ότι όλα αυτά φαίνεται μέσα στο γήπεδο. Μιας και μιλάμε για τις μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές του Αστέρα, είσαι ο μοναδικός παίκτης στον κόσμο που έχεις αυτό το προνόμιο και μάλλον θα το έχεις για μια ζωή, που έχεις βάλει γκολ στο Harry Kane. Γκολάρα, πάλι πες. Γκολάρα. Γκολάρα, ναι. Απλό γκολ δεν είναι. Γκολάρα. La verdad que ese partido fue más que nada una experiencia para nosotros, ¿no? Jugar contra el Tottenham, un equipo tan grande de Inglaterra en su campo, era una experiencia muy linda para nosotros. Después me tocó entrar a mí en el segundo tiempo y bueno, cuando se dio la falta ahí y vi que habían expulsado al arquero y el arquero era Harry Kane, dije, bueno, déjame que le pego yo, que algo tiene que pasar. Y bueno. Por suerte la pelota entró, pero bueno, tampoco sirvió de mucho. Yo, de hecho, si lo veo, me acuerdo que no festejé mucho porque el partido venía 4-5-0 ya, así que tampoco había que festejar mucho, pero por lo menos quedamos en la historia. Να τα πάρουμε από την αρχή. Σε εκείνη τη σεζόν, εσύ λείπεις, δεν είσαι εδώ, ήρθε το Γενάρη. Ναι. Εκείνη την πρώτη σεζόν. Πώς φτιάχνεται αυτή η ομάδα που, αν και επαρχιακή, καταφέρνει να παίξει δύο συνεχόμενες χρονιές στους ομίλους Europa League? Πράγμα πολύ μοναδικό για επαρχιακή ομάδα στα ελληνικά ποδοσφαιρικά χρονικά και πράγμα και πολύ δύσκολο να το συνδυάσεις μια επαρχιακή ομάδα στην ίδια χρονιά να παίζει και Ευρώπη και να βγει και Ευρώπη. Εσύ ήρθες στο Γενάρη και έβαλες τον γκολ με τον ΠΑΟΚ που ξαναβγήκε Ευρώπη ο Αστέρας. Πώς το καταφέρατε εκείνη τη χρονιά? Εγώ πιστεύω σίγουρα ήταν μια ομάδα και φτιαγμένη από ένα-δύο χρόνια πριν. Mm-hmm. Αυτή η ομάδα που πήγε τελικό στο κύπελο εδώ ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Εντάξει, φύγανε κάποιους παίκτες εκεί, όπως ο Ράλιος, κάποιοι παίκτες, αλλά η βάση ήταν πάρα πολύ δυνατή. Σίγουρα πάνω από αυτή τη βάση ήρθαν παίκτες που είχαν πολλή ποιότητα. Αυτοί που ήταν αυτή τη χρονιά. Σίγουρα. Σε καλοκαίρι. Τι θα πει, είναι φίλο μου. Σε καλοκαίρι ο Νάνο. Όχι, από στην αρχή λέω, στο καλοκαίρι, ακόμα δεν ήταν Μάτι. Ήρθαν πολλούς παίκτες από Αργεντινή που είχαν κάνει φοβερή χρονιά. Είχαμε το κοντό στο Ευλάση σε καλύτερη κατάσταση εκεί, αυτά τα παιχνίδια που αποδείκαμε Ευρώπη. Και εντάξει, έτυχε, είμαστε πάρα πολλούς παίκτες από την ίδια χώρα. Σίγουρα αυτό βοηθάει γιατί η επικοινωνία μέσα από το γήπεδο είναι πιο εύκολη. Υπήρχαν πολλοί παίκτες με πείνα για να κάνουμε κάτι, γιατί δεν είχαμε παίκτες με μεγάλα ονόματα
που είχαν παίξει σε αυτά τα παιχνίδια ή που είχαν σύσει αυτά τα, αυτά τα πρωτάθλημα. Mm-hmm. Δηλαδή, το θέλαμε πάρα πολύ. Mm-hmm. Σίγουρα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Το είδαμε παιχνίδι-παιχνίδι, γιατί μετά από Ρωμανία ήρθε Mainz. Mm-hmm. Για μας το Mainz αυτή τη στιγμή ήταν τεράστια ομάδα. Δηλαδή, ήταν Bundesliga, ήταν έκτη. Ήταν μια ομάδα που, εντάξει, δύο παιχνίδια είναι πολύ δύσκολο να το περάσει. Αλλά από εκεί άρχισε το όνειρο, ειδικά στο παιχνίδι εδώ. Εκεί καταλάβατε ότι οι δυνατότητες της ομάδας είναι πολύ υψηλές. Ναι, ναι, ναι. Ειδικά το παιχνίδι εδώ, γιατί εκεί παίξαμε πάρα πολύ καλά, αλλά πάλι χάσαμε ένα 0. Mm-hmm. Είναι αυτά όταν παίξεις με μια καλή ομάδα και νιώσεις ότι παίξεις πάρα πολύ καλά, αλλά πάλι χάνεις. Αλλά μετά εδώ, όταν γυρνάμε το παιχνίδι 3-1 με τα δύο γκολ του Παύλο Μάσα, μετά από αυτό το παιχνίδι, εντάξει, νομίζω πιστεύαμε ότι μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Και εσύ έρχεσαι λοιπόν και τα έχουν κάνει όλα. Εγώ έρχομαι, βλέπω ένα φανταστικό γκρουπ. Μουσική, μάτε, καφέ. Βλέπω. Ασάδο. Εμείς έχουμε το ασάδο, έχουμε κρέας. Κρέας, το μπάρμπεκιου, την μπάρμπεκιου δικό σου. Έρχομαι από Κίνα με πείνα, γιατί μόνο ρύζι έφαγα εκεί. Και βλέπω 9 Αργεντίνος, βλέπω Έλληνες, βλέπω από παντού. Βλέπω ένα πολύ καλό γκρουπ. Και έβλεπα ότι ρολάει, ότι πάει όλα καλά πάει. Είχαμε παίκτες με προσωπικότητα. Νομίζω δεν είχαμε ονόματα, είχαμε προσωπικότητα. Και είχαμε, θέλαμε. Και πιστεύω ότι εκεί κλείνει όλα. Εκεί βλέπεις μια ομάδα που είσαι ήρεμος, ένα πόλι ήρεμος. Λες, εντάξει, όλα καλά είναι εδώ. Και πας, κάθε Σαββατοκύριακο και κερδίσεις. Επιμένω σε αυτό και εσύ μπορείς να μας το εξηγήσεις λίγο καλύτερα από τον Μάτι, γιατί το λέω. Γιατί νομίζω ότι περάσατε τόσο καλά στην Ευρώπη εκείνη τη χρονιά. Ο Αστέρας στο πρωτάθλημα στην αρχή δεν πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Που το πόσο καλά περάσατε στην Ευρώπη σας έκανε να πείτε: όπα, αυτό πρέπει να το ξαναζήσουμε. Και κάνατε ένα φοβερό δεύτερο γύρο και φοβερά play-off. Και ξαναπαίρνετε και μάλιστα απευθείας εισιτήριο για τους ομίλους του UEFA Europa League. Είναι έτσι, ήταν αυτό, ότι τι ωραία που περάσαμε να το ξαναζήσουμε. Δώστε τα όλα στο πρωτάθλημα να το ξαναζήσουμε άλλη μια χρονιά. Κοίτα, όταν ζήσεις αυτή την εμπειρία, θέλω να τη ζήσεις πάντα. Δηλαδή είναι μοναδικό, είναι απίστευτο. Αυτά τα ταξίδια, αυτές τις ομάδες, είναι ό,τι καλύτερο είναι. Αλλά εντάξει, εμείς σίγουρα όταν πετυχαίναμε το γκρουπ την πρώτη φορά, μετά πας να παίξεις πρωτάθλημα και το Τετάρτη παίξεις με το Τότεναμ και το μυαλό, εντάξει, σίγουρα μας είμαστε τερματία αυτά. Αλλά κάτι κολλάει. Εμείς θυμάμαι ότι φάγαμε και πρόσημο. Χάσαμε 3-0 με Πανιόνιο εκεί μέσα. Φάγαμε πρόσημο και παίξαμε με Τότενα. Καλά το φάγαμε το πρόσημο, αλλά κοίτα οι διαφορές. Κατάλαβες. Πήγαμε να το πλήρωσε το πρόσημο, το πλήρωσε. Ναι, ναι, ναι. Όπου μα πληρώνουν, μα παίρνουν. Και έρχεται λοιπόν η δεύτερη ευρωπαϊκή χρονιά και εκεί σημαντικά γκρουπ. Σάλκε και τότε πολύ δυνατή Σάλκε. Και εκεί πάλι ο Αστέρας. Σλάβια Πράγκας και εκεί πάλι ο Αστέρας από ΕΛ το παλεύει πάρα πολύ να προκριθεί. Δεν είναι μια ομάδα που απλώς χαίρεται που παίζει. Διεκδικεί την πρόκριση μέχρι το τέλος και την ακουμπάει, θα έλεγα, και τελικά τερματίζει τρίτος. Σωστός. Ήταν πολύ δύσκολη, το ξέραμε από την αρχή, αλλά ήταν και όνειρο. Και άμα βλέπεις το όνειρο εκεί, λες πάω να το σύσω το όνειρο. Αλλά βέβαια, εμείς είχαμε ένα καινούριο γκρουπ, το έλεγα. Είχαμε η βάση, αλλά είχαμε καινούριο γκρουπ. Έφυγε ο Μούνα, έφυγε ο Χέρο, ήρθανε καινούρια παιδιά. Το παλέψαμε, το δασκεδάσαμε, το πιο σημαντικό, αλλά εντάξει, δεν καταφέραμε να περάσουμε. Από εκείνα τα μάτια, ποιο θυμάσαι πιο χαρακτηριστικά. Στο μάτι των Γκελζικίρχεν είχε 65.000 κόσμο μέσα. Ναι, ήταν πολύ ωραίο. Ήταν. Κουάλ είσαι? Έχεις ξαναπαίξει μπροστά σε τόσο κόσμο? Πιστεύω όχι. Κουάλ που είσαι? Πράγα. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Αλλά έχω μία εικόνα όταν παίξαμε με Σάλκερ, ότι δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Η οργάνωση. Όταν λέω οργάνωση ήταν σε όλα. Έτσι. Όταν έρχεσαι με το Πούλμαν, όταν σε πάνε από αεροδρόμιο, όταν έρχεσαι στο γήπεδο, έβλεπα το γήπεδο, έβλεπα
Και μετά φαινότανε. Σάλκερ μέσα στο γήπεδο ήταν μια ομάδα πολύ δυνατή, με πολύ καλούς παίκτες και ξέρανε πολύ καλά τι κάνανε. Πώς είναι τώρα το να κυκλοφορείς στην πόλη μετά από τόσα χρόνια εδώ, ότι είσαι δικός τους άνθρωπος? Ναι, εννοείται, εντάξει. Εδώ 5 χρόνια είμαστε. Πετάνε 5. Καλημέρα, γεια σου φίλε, τι κάνεις. Είναι πόλη, είμαστε αγαπημένοι εδώ, κατάλαβες. Ναι, ναι. Όπου πας, σε ξέρουν. Τι ομάδα είσαι? ¿En Argentina? No. Bueno, no puedo. Ningún, Banfield. Déjalo un poco de pusenar, déjalo. Banfield. ¿Sí? Newell's Old Boys. Boca. Ahora. No le jugamos nada al River. ¿Sí? Εγώ, όχι, Boca. 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 Diego. Μια χαρά είμαστε. Μιας Maradona, έχεις κανένα... Τώρα. Όπως είναι τώρα ο Μαραντόνα. Πόσο κυλάει το ποδόσφαιρο στο αίμα των Αργεντίνων, εμείς που το ζούμε από μακριά, στα όποια ντέρμπι, στην όποια λατρεία τους για την εθνική ομάδα, στην όποια διάθεσή σας για ποδόσφαιρο, το αντιλαμβανόμαστε ότι είναι κυρίαρχο στην φιλοσοφία, στην λογική, στην καθημερινότητα του Αργεντινού. Εσείς πώς το, πώς θα μας το εξηγήσετε αυτό? Πώς θα μας το γεννιέσαι και λες πρέπει να μάθω να παίζω μπάλα? Είναι, πώς συμβαίνει? Όχι να μάθω. Δεν είναι ότι γεννιέσαι και λες θα μάθω. Βλέπεις μια μπάλα και πας από πίσω. Είναι κάτι που το έχουμε μέσα. Μια χώρα. Αλλά και εδώ, και εδώ το έχετε. Εδώ βλέπω. Mm-hmm. Το βλέπω πάθος mm-hmm. για μπάλα. Αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι ότι εμείς πας σε σχολείο, περιμένεις το ρεκρέο, πώς λέγεται. Το διάλειμμα. Το διάλειμμα να παίξεις μπάλα. Yeah. Όχι να πας να φας, yeah. να παίξεις. Τόσο. Όλοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ήταν πολύ ωραία κουβέντα. Σαλούτ. Σαλούτ. Υγεία. Υγεία. Να είστε καλά.